έχει ενδιαφέρον να διαβάζει κανείς τις πινακίδες στο δρόμο από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική. Μπροστά από τα περισσότερα τοπωνύμια υπάρχει η λέξη νέα. Νέα Ηράκλεια, νέα Καλλικράτεια, νέα Σύλλατα, νέα Πλάγια, νέα Ποτίδεα, νέα Μουδανιά. Είμαστε 20 κυρίως οικισμοί, δημοτικές και τοπικές κοινότητες, εκ των οποίων οι 17 είναι προσφυγικά χωριά. Προέρχονται από την Ανατολική Θράκη, προέρχονται από τον Πόντο και προέρχονται από τη Μικρά Ασία. Πριν το 22, από την επανομή μέχρι τον Άγιο Μάμα, υπήρχαν μόλις 5 ορεινοί οικισμοί και χωριά. Μετά ήρθαν οι πρόσφυγες. Έρχονται στην κυριολεξία ξυπόλοιτοι. Με ανεβασμένα τα παντελόνια και οι γυναίκες κουβαλάνε τα παιδιά στην αγκαλιά και φοράνε ό,τι φοράνε. Δεν έχουν τίποτα άλλο στην κυριολεξία. Προσπαθούν, στείνουν σκηνές και είπαμε κατευθείαν με τη βοήθεια του κράτους, αλλά περισσότερο τη δική τους αξιοσύνη, στείλουν τις πρώτες προσφυγικές κατοικίες. Στα χρόνια που ακολουθούν, με πολλή δουλειά έρχεται η πρόοδος. Οι πρόσφυγες ασχολούνται με τη γεωργία και την αλιεία, γίνονται αμπελουργοί και έμποροι. Στα νέα πλέον Μουδανιά δημιουργούνται βιοτεχνίες αλλά και μικροβιομηχανίες. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70 ξεκινάει η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η αρχή έγινε με έναν σεισμό. Όταν έγινε ο σεισμός της Θεσσαλονίκης, οι Θεσσαλονικείς είναι αυτοί οι οποίοι, επειδή είναι πάρα πολύ κοντά η περιοχή, πήκαν στη λογική, αγόρασαν οικόπεδα στη Χαλκιδική και από τότε αρχίζει η τουριστική ανάπτυξη. Σήμερα ο Δήμος Νέας Προποντίδας έχει 40.000 μόνιμους κατοίκους το χειμώνα και 400.000 το καλοκαίρι. Τα λιγοστά προσφυγικά σπίτια που έχουν απομείνει και οι διηγήσεις των μεγαλύτερων κρατούν ακόμα ζωντανές τις αναμνήσεις από τις χαμένες πατρίδες.